Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Σήμερα ένα ξαφνικό μεσοβδόμαδο επεισόδιο, το οποίο έχει να κάνει σχετικά με ένα παιχνίδι το οποίο μας είχε τρελάνει πάρα πολύ μικρούς. Και σήμερα, έτσι, επειδή είμαι λίγο χαλαρός και τα λοιπά, έχω ρεπό και θέλω να απολαύσω το νέο μου setup, το νέο μου PC και όλη μου αυτή τη νέα ευκολία που έχω για να μπορώ να κάνω retro gameplay που σας έχω προσχεθεί και retro reviews κτλ. Σήμερα θα παίξουμε έτσι χαλαρά κάποια levelάκια από το Donkey Kong, το πρώτο παιχνίδι του Super Nintendo. Είδατε πριν την διαφήμιση την οποία βλέπαμε τότε από Οκτώβρη 1994 και μετά μέχρι το 1995, η διαφήμιση που μας είχε κάνει τα μυαλά μίξερ και θέλαμε όλοι τότε να αγοράσουμε παθιασμένα ένα Super Nintendo, και εγώ θυμάμαι είχα χάσει τον ύπνο μου, αλλά δεν μου πέναν δυστυχώς, γιατί είχα ήδη αρκετές κονσόλες και δεν έγινε ποτέ εκείνο το πολυπόθητο βήμα. Έγινε 2 χρόνια μετά, στα τέλη της ζωής του Super Nintendo. Το Donkey Kong είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο hype, παγκόσμια ούτως ή άλλως, και οφείλω να πω ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια μαζί με το Super Metroid και κάποια άλλα, το Killer Instinct, προς το τέλος ας πούμε της ζωής του 16-bit πολέμου, το οποίο άλλαξε τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά και την κυριαρχία της Sega απέναντι στην Nintendo. Τώρα πάρα πολλοί θα διαφωνήσουν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι η Sega είχε το πάνω χέρι, ειδικά στην Αμερικάνικη αγορά και στην Ευρώπη, και επειδή η Nintendo έβλεπε ότι πρώτη φορά απειιόταν πάρα πολύ από τη Sega, τότε έκανε τα μαγικά της, αυτά τα νιντεντίστικα, και μας τρέλανε όλους, και μένα εννοείται, και έβγαλε ένα εκ των οποίων τίτλων που ανέβασαν τις πωλήσεις λοιπόν του Super Nintendo εκείνη την εποχή, ήταν το Donkey Kong. Να πω ότι είμαι προσωπικά πάρα πολύ τυχερός, γιατί τότε, παιδιά, ερχόταν στο σπίτι μας αυτό εδώ το περιοδικό, το Club Nintendo, το οποίο πλέον τα έχω όλα. Βρήκα και επιτέλους αυτό το αναθεματισμένο τελευταίο, το τεύχος που μου έλειπε. Βρήκα και το ημερολόγιο που μου έστειλε ένα παλικάρι από την Κρήτη, ο Ανδρίκος. Και γενικά, ας πούμε, εδώ μας προειδεάζει. Έρχεται. Αυτό είναι πριν τα Χριστούγεννα του 94. Και μέσα υπάρχει, ας πούμε, μια μικρή αναφορά. Σας το δείξω εδώ. Πολύ μικρή αναφορούλα εδώ για τον Donkey Kong που θα έρθει. Και στο επόμενο τεύχος, να δω αν υπάρχει κάποια άλλη αναφορά εδώ. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ακόμα κάτι τέτοιο. Στο επόμενο τεύχος που το έχω φέρει και αυτό εδώ, πλέον ο Donkey είναι πρώτη μούρη. Καλά, βλέπουμε και από πίσω διαφήμιση της Itochu. Τρομερές εποχές, παιδιά, έτσι. Που αυτό το τεύχος είναι μάλλον εκεί Χριστούγεννα το 94. Και υπάρχει και αυτή η τρομερή διαφήμιση που την έχω δείξει και σε ρετρό ομάδες, ότι ο Donkey Kong ζει σε ρετυρέ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μινιόν, όπως βλέπετε. Ένα τεύχος δηλαδή που έχει πάρα πολύ δώσει Donkey Kong και Minion. Και εκεί ο 7ος ή 8ος όροφος, τον μπερδεύω τώρα, δεν πολύ θυμάμαι αυτό, είχε γίνει θεματικά φτιαγμένος με τον Donkey Kong. Να, εδώ πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο συγκεκριμένο τεύχος του Nintendo Club. Κάπου 6 σελίδες, χαμούλης. Τεράστιος, εδώ. Για να μην τα απολογώ, σε εκείνο το event λοιπόν, η συνεργασία Μινιών με η Itochu. Φοβερά πράγματα, παιδιά, θα το να τα διαβάσετε. Συγκεκριμένα αυτό το τεύχος 9 του Nintendo Club. Είχαν φτιάξει μια θεματική ζούγκλα με τον Donkey Kong εκεί. Πάρα πολλά stunts, τα οποία ήταν αυτά τα κλασικά, τα κόκκινα, τα κυκλειδωτά, με το Super Nintendo μέσα και τη CRT από πάνω κουμπωμένη, και να παίζουν όλα Donkey Kong Country. Και φυσικά είχα πάει και εγώ κατά τις χριστουγεννιάτικες εορτές, παιδιά, δεν το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάει σε αυτό το event 2 φορές κιόλας για να στηθώ σε κάτι τεράστιες ουρές για να παίξω το Donkey Kong Country. Και εδώ μετά και την επόμενη χρονιά το Nintendo Club έστειλε, και λίγο πιο πριν μας είχε στείλει το ημερολόγιο, όπου εδώ βλέπουμε ότι ο Donkey Kong πάλι κοσμεί το εξώφυλλο, μια φωτογραφία από κάποιον φίλο τότε του περιοδικού.
Εντάξει, τρομερές αναμνήσεις. Οπότε για να κάνω έτσι αυτό το κλείσιμο, πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν υπάρχουν πλάνα, δεν ξέρω κάποιον που να έχει πλάνα είτε ατομικά είτε από κάποιο κανάλι της εποχής, όπως ήταν το Disney Club που πήγαινε και έδειχνε πάρα πολύ Nintendo staff γενικά, συνεργασίες σε καταστήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια πλάνα. Μέσω του καναλιού μου τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας ρωτήσω αν κάποιος άνθρωπος έχει τυχόν είτε φωτογραφίες είτε βίντεο από εκείνο το θεσπέσιο event Donkey Kong στο Minion της Nintendo, και αν έχει θα μπορούσε να συνεχθεί να μου τα στείλει και να τα κάνουμε έτσι ένα επεισόδιο, να δείξω δηλαδή αυτές τις εικόνες, αν έχει δηλαδή πλάνα από VHS κασέτα. Μπορώ να πάρω την κασέτα και να την επεξεργαστώ και να γίνει ας πούμε ψηφιακό format και να το δώσω και πίσω του ανθρώπου τέλος πάντων. Γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα για όσους δεν έχουν καταλάβει τι εννοώ και δεν το ζήσανε, ειδικότερα οι φίλοι από την επαρχία. Ήτανε γεια σας παιδιά, δεν ξέρω, εγώ δεν δει κάτι τόσο όμορφο, έχω δει μόνο στην Disneyland στο Παρίσι ας πούμε, που έχω επισκεφτεί. Ήταν κάτι φανταστικό, τώρα είναι αλλιώς και που το λέμε σαν... Εγώ που κοντεύω 39 τώρα, αλλιώς να είσαι 12 που ήμουνα εγώ το 94, ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Πανέμορφο, πανέμορφο, παιδιά, όσοι το έχετε ζήσει το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Donkey Kong 1 λοιπόν, εννοείται να πω ότι παίζω μόνο σε original hardware εδώ πάντα, έτσι, σαν συλλέκτης. Και σαν YouTuber αυτό είναι και κάτι πολύ σημαντικό για μένα, να μπορώ να παίζω με το original hardware και να είναι σε σας η πιο πραγματική ας πούμε απεικόνηση, δηλαδή όχι emulator και τα λοιπά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εδώ έχω το setup μου με τις κάρτες Elgato, τα σκηνικά μου όλα, το Super Nintendo μου εδώ, και παίζουμε ένα παιχνίδι παρέα. Λοιπόν, πρέπει να έχω πει πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε ένα νέο game. Εννοείται ότι υπήρχε και διπλό να μπορείς να παίξεις. Ο χάρτης του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ ωραίος. Αυτός εδώ που βλέπετε με το κεφάλι ας πούμε του ενός πιθήκου. Καταπληκτικό παιχνίδι. Να σας πω την αλήθεια μου. Εγώ έχω τερματίσει, έχω και τα τρία στο Super Nintendo, έχω τερματίσει το ένα, δεν το πήρα εγώ τότε στην εποχή του, το πήρα το 2015 που ξεκίνησα και το σκάλωμα με τα ρετρό, το τερμάτισα τότε σε CRT, οθόνη και τα λοιπά, και πραγματικά το απόλαυσα, ήταν από τις περιπτώσεις δηλαδή παιχνιδιών που μετά από τόσα χρόνια ας πούμε το παίζεις σαν να το ανυπομονούσες να το πάρεις από τότε. Και έχω παίξει το 2, το έχω αφήσει κάπου στην αρχή, είναι αλήθεια ότι έχω σλακάρει με το 2 και το 3 δεν το έχω παίξει καθόλου. Από θέμα gameplay και γραφικών, περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι το 2. Δυστυχώς δεν το έχω τελειώσει για να έχω παίξει και το 3, να έχω μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη, πάντως το 1 είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε, παιδιά. Πάμε λίγο. Okay. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα secret. Να το. Λοιπόν. Κάτι έκανες με αυτό εκεί. Εντάξει, τώρα έχω ξεσυνηθίσει λίγο τα controls. Σίγουρα έχασα μια ζωή τώρα εδώ. Απλά θέλω να πάω πίσω μπας και κάνει κάτι σαν respawn η ζωή. Ο Diddy είναι πιο εύκολο στο χειρισμό. Ο Donkey Kong είναι πιο χοντρέλι. Και δεν έχει τόσο καλά άλματα. Ναι, όχι καλά. Σιγά η ζωή μην περίμενε εμένα. Ναι, εδώ ήταν μια ζωή. Ναι, καλά. Ναι, αυτός. Κοιτάξτε τώρα την κίνηση του παιχνιδιού. Αυτή η κίνηση, εκείνη την εποχή, ήταν
too much για μας. Δηλαδή, είχαμε χάσει την μπάλα. Πώς να το πω, να, εδώ χάνω κι εγώ την μπάλα. Κάνω μαλακίες. Καλά, τώρα το συνέστημα του control μου δεν παίζει να είναι και στα πολύ καλά του. Σίγουρα θέλει ένα. Εδώ είναι ένα μυστικό πέρασμα. Κλασικό. Πάμε μουσική. Τουρουρουρουρουν. Τη ζωούλα που χάσαμε πριν. Και εδώ υπάρχει και καπάκια κι άλλο μυστικό. Ναι, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν. Το χάσα. Εδώ πρέπει να ευθυγραμμίσει και τις τρεις εικόνες από τα ζώα. Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπαμε αυτό το παιχνίδι, από αυτά που είχαμε συνηθίσει, ήταν, τι να πω, ήταν πολύ μεγάλη η ζημιά. Νομίζω ότι δεν έχω πάρει το Kong ή το έχω πάρει. Το πειράραγε. Δεν έχω ιδέα. Ίσως και να το πήρα. Δεν πειράζει. Οπότε ξέρεις, όταν έβλεπες ένα παιχνίδι πριν στο Mega Drive, κάποια άλλα του Super Nintendo και είχες μια στάνταρ ιδέα για το πώς είναι τα γραφικά, ξαφνικά βλέπεις αυτό εδώ και λες what the fuck, ας πούμε. Ήτανε, παιδιά, πάρα πολύ πολύ τρελό το όλο το concept αυτού του παιχνιδιού. Κοιτάξτε εδώ τώρα, κάνει λάμψεις, κάνει βροχές, είναι πολύ, πάρα πολύ decent. Το αρμαντήλο. Θυμάμαι τα παρακάλια, δηλαδή, για να πάρω αυτό το παιχνίδι και δεν μου την κάνει τη χάρη. Και ήταν αποθυμένο. Εδώ κάτι έχει κάτω. Ναι, αλλά εντάξει, την κάναμε. Την πατάτα μας. Έχα το παίξω και 6 χρόνια, είναι η αλήθεια. Δεν πειράζει. Τώρα παίζουμε για την ανάμνηση, δεν παίζουμε για gameplay. Για να σπάσουμε χρόνους ή να κάνουμε speedruns. Έλα ρε. Επίσης, όταν βγήκε το 94, τι μαλακία έκανα. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, στην Ελλάδα το 94 υπήρχανε χάλια μαύρα. Στην Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν 8-bit μηχανήματα. Εγώ συγκεκριμένα τότε είχα το NES, το Game Boy, το Atari και το 94 εκεί το Master System. Καλά, τώρα δεν παίζουμε καθόλου καλά γιατί μιλάω. Δεν πειράζει, πάμε λίγο πιο focused. Οπότε είχα 3 8-bit. Δεν είχα ακόμα το Mega Drive και εννοείται ότι σε φίλους, ρε παιδί μου, εντάξει, έπαιζα 16-bit μηχανήματα και τα λοιπά. Είχε τύχει το 94 να παίξω και σε έναν γιο του συνάδελφου του πατέρα μου τότε που έμεινε στην Κηφισιά, ας πούμε, είχε τύχει να παίξω το 3DO και δεν το πίστευα, ξέρω, αυτό που έβλεπα. Ήταν δηλαδή μεγάλο το concept και αυτό. Οπότε μπορεί να ήταν 16-bit, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το impact. Δηλαδή τότε, άμα το σκεφτείτε, υπήρχε ήδη και το Mega CD και τα λοιπά. Είχε βγει και το Jaguar το 93, δηλαδή το 94 το Jaguar είχε έρθει ήδη πάρα πολύ δυναμικά στην χώρα μας. Που και εκεί υπήρχαν διαφορές στα γραφικά, αλλά ήταν σε φάση που έλεγες αυτό εδώ το ζει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό. Και ήταν. Τώρα εδώ κάποιο secret έχω χάσει σίγουρα, αλλά δεν πειράζει. Και είναι διασκεδαστικό παιχνίδι, παιδιά. Είναι διασκεδαστικό, είναι έξυπνο. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο το Donkey Kong. Εντάξει, τώρα ας πούμε το έπαιξα λίγο πιο. Πιο στοχευμένο.
Πάνω πήγα να πω πιο στοχευμένα. Είναι δυσκολάκια. Θέλει να είσαι προσεκτικός. Καλά, εννοείται ότι εγώ το έχω πει ότι όταν παίζω δεν μπορώ και να μιλάω ταυτόχρονα. Δεν τα έχω αναπτύξει ακόμα αυτά καλά τα skills. Εντάξει. Ναι, αυτή η κίνηση ας πούμε που κάνει ο Didi είναι πολύ σάπια. Γιατί δεν έχει καλό έλεγχο στο πίδημα, στο jump. Έλα ρε φίλε. Σκοτώθηκε μόνος. Οπότε... μου έρχεται να το κάψω το βίντεο, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Θέλει υπομονή. Τα controls του, εντάξει, είναι λίγο... πώς θα το πω... είναι λίγο απότομα και εντάξει, έχει τη δυσκολία του. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, εντάξει, τώρα για να μην είμαι ξεφτυλίκη, προσπαθήσω λίγο να το τερματίσω, έστω αυτό το level. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Δεν πες να περάσουμε αυτό το level. Αν το περάσουμε ποτέ. Ήταν και αυτός ο χρωματισμός. Κάτσε να κάνουμε εναλλαγή στον Didi. Μπα, δεν το φτάνουμε. Με τίποτα. Πάντως πρέπει να την ακούνε και σίγουρα τα controls μου. Εντάξει, το πήραμε. Γενικά πρέπει να καθαρίσω λίγο το controller. Το περάσαμε ρε επιτέλους, το περάσαμε. Εδώ είναι ο Cranky ή αλλιώς Τζέο Μπρος Τζέος. Τους έχω συνδυάσει πλέον αυτούς τους δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε Caves. Αν την παλέψουμε. 0 ζωές έχω. Δεν πειράζει, πάμε να δούμε. Τα φιδάκια. Καμιά μπανάνα θα πάρουμε. Οπα. Το χάσαμε, παρατρίχα. Τοντοίνκ. Ο ήχος πάρα πολύ καλός, παιδιά. Οπα. Πίδα ρε. Ένα μυστικό περασματάκι. Λοιπόν, εδώ είναι τα κανόνια μας. Τοίνκ, 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 τοίνκ. Ναι, είναι αυτόματο αυτό. Ευτυχώς πήραμε ζωές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Οπα. Τοίνκ, τοίνκ. Όχι. Με τους άτμους. Είναι γρήγοροι. Θέλει... είναι παιχνίδια, παιδιά, αυτά τα οποία ξεκάθαρα θέλουν καλά reflexes. Να. Εντάξει. Την πάτησα λίγο εδώ. Βιάστηκα. Τουλάχιστον πήραμε το checkpoint. Κάτι έχει εδώ. Όχι, δεν έχει κάτι. Thank you.
Toing. Καλώς τον. Το βγάλαμε ανέμακτα αυτό το level, δεν μπορείτε να πείτε. Στην υγειά σας. Τιν τιν τιριριν. Ω, εντάξει. Αγαπημένες πίστες ο Βυθός. Εντάξει, είμαι και λάτρης του Βυθού εγώ γενικά. Με καταδύσεις, ιστορίες, υποβρύχια. Ενιδρία, ενιδριολόγος. Και τα λοιπά. Τρομερό το level αυτό. Τι λένε, θα το βγάλουμε χωρίς να χάσω. Πολύ όμορφες μουσικές. Α, τον είχα ξεχάσει τον τύπο αυτόν. Ναι, πρέπει να κάνουμε γρήγορα τη δουλίτσα μας εδώ. Νομίζω κάτι έχει εδώ. Όχι, δεν έχει κάτι. Εδώ σου λέει κάτω, αλλά θα... ούτε καν τον είδα. Πήγα από την άλλη εγώ. Κοίταγα από την άλλη. Ναι, εντάξει. Πάμε. Έλα, Ντιντι. Ντιντι. Εν τω μεταξύ θυμάμαι, μικρή λέγαμε ο Ντιντις. Λοιπόν, όπα. Ναι, γενικά είναι καλύτερα το navigation με τον Ντιντι. Γενικά ο Ντιντι είναι πιο ωραίος γιατί δεν σε σπαμάρει στην κίνηση. Ενώ ο Ντόνκι είναι πιο βαρύς και δεν έχει καλό manoeuvrability. Πάμε εδώ κατευθείαν να μην κάνουμε το λάθος που κάναμε πριν. Ναι. Ο Ξηφίας. Και όσοι θυμάστε στα επόμενα παιχνίδια μεταμορφώνεται σε... Ωπς, τι ζούλα. Τη χάσαμε. Δεν πειράζει. Αργήσαμε να κουνηθούμε. Toing. Δεν έχει κάτι. Νομίζω ότι είχε secret. Checkpoint. Αλλά εμένα με τρώει να πάω λίγο πάνω. Ναι, βέβαια. Γιατί ήταν το Omicron. Εν τω μεταξύ είχα και το... Το έχω ακόμα εννοείται, από τότε. Έχω τη Game Boy έκδοση. Το είχα πάρει μεταχειρισμένο, όχι καινούριο, οπότε δεν έχω το κουτί του και το manual. Όχι ρε. Δεν πειράζει. Χάσαμε το opportunity. Δεν το χάσαμε, το ξαναπήραμε. Οπ! Να το μυστικό μας. Και νομίζω βγαίνει. Ναι, βγαίνει από εδώ. Είδατε τα ψηλό, θυμάμαι στο υποσυνείδητο κάποια. Τέλεια. Τόινγκ. Ω τον διάολο, έλα εδώ. Έλα. Σε θέλω. Δεν μπορώ χωρίς αυτόν. Αυτή η χαλαρωτική μουσική. Πάει το λεβελάκι. Τιν. Προχωράμε. Ε,
Εδώ τα ελέγχεις εσύ αυτά. Το πότε... Τρελό skip. Όχι το απορρυπαντικό. Της πίστας. Ω! Γιατί! Έλα ρε! Την πατήσαμε. Το θέλουμε αυτό. Το χάσαμε αυτό. Έλα. Μη σλακάρεις. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορούμε να το πάρουμε όπως βλέπετε. Γιατί δεν φτάνει ο Ντόνκι. Είναι βαρύς. Ναι, αυτό έκανα το λάθος πριν. Ρισκάρω. Ρίσκαρα. Νόμιζα ότι ήμουν πολύ κοντά. Μούφα. Δεν πειράζει, πάμε. Θα πάμε λίγο καλύτερα. Θέλω τον Ντίντι. Ντίντι. Ένα αλλαγή. Πάμε. Μην κάνουμε τα ίδια λάθη με πριν. Nice. Αχ, δεν το φτάσαμε. Safe κάτω. Ρε φίλε, άμα το έχεις ξεχάσει το παιχνίδι. Κλάμα. Πρέπει να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Annoying το λιγότερο η φάση. Έλα τώρα. Τελευταία ζωή. Δεν πειράζει. Το concept ήταν αυτό. Ένα απογευματινό επεισοδιάκι με μια αναμνησούλα. Εντάξει. Δεν έχετε παράπονο σε αυτό. Θα βγει και πέρα. Δεν μπορώ να παίξω όταν μιλάω και να κάνω live streams προφανώς. Live streams, τέλος πάντων. Recording, ενώ πρέπει να δείξω για το κανάλι. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε.
πήραμε και checkpoint εδώ. Έλα ρε, εγώ νομίζω ότι τελειώναμε και το level κιόλας. Όχι, δεν είχε εδώ τελικά. Κλάμα. Τελευταία ζωή, εντάξει, δεν πειράζει, για το κλείσουμε. Γιατί άρχισα να διαολίζω, βε. Είναι λίγο σπαστικά αυτά τα timings. Σπάνε μπάλες που θα έλεγε και ο Μάκης, ο Δεστούμης. Λοιπόν. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει, Ντιντι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά. Donkey Kong, έτσι. Από τα λαμπρά παραδείγματα 16-bit εποχής, pre-render in 3D γραφικά, ψευδο-3D, που δίναν αυτή την εικόνα του πλαστικού, του plasterized. Ένιωθες ότι θέλεις να τα κουμπίσεις τα backgrounds. Αυτή η πλαστικοποίηση του Donkey και των εχθρών ήταν καταπληκτική. Εντάξει, ένα παιχνίδι που είναι διαμάντη, έχει γράψει ιστορία, τα είπαμε και τα intro στην αρχή, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το ψηφιδιάκι, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, τα κλασικά τα ξέρετε, και λογικά θα τα πούμε την Κυριακή, αν προλάβω, γιατί δουλεύω και Σάββατο βράδυ, οπότε, αν δεν προλάβω επεισόδιο, ίσως να κάνω κάποιο read through για Κυριακή. Και σύντομα ξεκινάνε room tours επεισόδια. Τώρα που και αυτά δεν θα σας πω, είναι έκπληξη. Πάντως μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν κλείσει 3 room tours επεισόδια. Λοιπόν παιδιά, καλή συνέχεια, να είστε καλά, Νίκος Κόνος Αλχάντερ εδώ και τα λέμε σύντομα. Καλή συνέχεια, bye!